Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια πολύ σοβαρή καταγγελία η οποία έγινε στην εκπομπή μας, πρέπει να σας πω. Το ψάξαμε το θέμα και δυστυχώς είναι έτσι όπως έγινε η καταγγελία. Πάμε στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα. Εκεί βρίσκεται η Ειρήνη Δράγαση και θα μιλήσουμε για το τμήμα βραχυθεραπείας. Είναι τμήμα για ασθενείς με καρκίνο, μάλιστα σε κακό στάδιο, πρέπει να πούμε, που είναι και το μόνο δημόσιο τμήμα που υπάρχει βραχυθεραπείας. Πάμε στην Ειρήνη Δράγαση, που φιλοξενεί τη διευθύντρια μαζί της, το οποίο κλείνει, έχει κλείσει το τμήμα. Για εξηγήστε μας, Ειρήνη, το θέμα. Το οποίο κλείνει, είναι η μονάδα βραχυθεραπείας για καρκινοπαθείς γυναίκες, μία από τις τρεις επίσημες εδώ στην Αττική. Επειδή το μηχάνημα της ακτινοβολίας ουσιαστικά έχει πάψει να λειτουργεί. Εδώ βρισκόμαστε με την κυρία Χατζίδου Σοφία, που είναι η διευθύντρια της αιμοδυναμικής μονάδας, να μας εξηγήσει τι έχει συμβεί. Βλέπουμε και πίσω μας, ακούμε. Έχει ήδη συγκεντρωθεί κόσμος και εργαζόμενοι της μονάδας αυτής που ζητούν να μην κλείσει η μονάδα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Είμαι διευθύντρια του αιμοδυναμικού τμήματος. Και διευθύντρια σε ένα τμήμα που ήδη έχει πρόβλημα στο ένα του μηχάνημα. Αυτό μαζί με το μηχάνημα ακτινοβόλησης από το 2017 τελείωσε η λειτουργία τους και παλεύαμε από τότε με σέρβις, με ημίμετρα να το διατηρήσουμε στη ζωή. Κάποτε ειδοποιηθήκαμε όμως ότι αυτά θα καταρρεύσουν, δεν μας καλύπτουν από πλευρά σέρβις οι εταιρείες. Ναι. Και σε αυτό το διάστημα το σωματείο έκανε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες μαζί με το νοσοκομείο να μπορέσει να μπει σε προγράμματα χρηματοδότησης πριν προλάβουν να μείνουμε από τα μηχανήματα. Και από το 2017 μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει. Η μόνη χρηματοδότηση που μας έχει μείνει... Από το 2017 μέχρι σήμερα, τι έχει συμβεί, πώς φτάσαμε στο σημείο να κλείσει η μονάδα. Από το 2017 τα μηχανήματα ήταν end of life, τέλειωσε ο χρόνος ζωής τους. Με σέρβις παρατάθηκαν. Παρόλα αυτά, τα χρηματοδοτικά εργαλεία αργούσανε. Δηλαδή τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Εμείς το είχαμε φτάσει επανειλημμένα στους φορείς, τρέχαμε και οι ίδιοι και μας εντάσανε στα προγράμματα. Συγγνώμη, Ειρήνη μου, ρώτασε παρακαλώ. Πόσα χρήματα είναι, για πόσα χρήματα μιλάμε. Να πάρουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης και από την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου και από τη σημερινή. Ναι. Για τα πόσα... μηχανήματα αυτά, για να έρθουν και καινούργια μηχανήματα ούτως ή άλλως, πόσο θα κοστίσει αυτό στο κράτος για να σας φέρει καινούργια μηχανήματα ή για να αντικαταστήσει τα παλιά? Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή τα δύο μηχανήματα είχαν περίπου 1.100.000. Συγγνώμη. Η θεραπεία έχει 320.000. Συγγνώμη, μιλάμε δηλαδή για 1,5 εκατομμύριο και 7 χρόνια. Μισό λεπτό, Ειρήνη. Δεν περίμεναν ότι θα μείνουμε. 7 χρόνια δεν έχει βρεθεί 1,5 εκατομμύριο. Δηλαδή, ειλικρινά, πλάκα κάνουμε τώρα. Από το 2017 έχουν περάσει 2-3 κυβερνήσεις. ΣΥΡΙΖΑ, Μητσοτάκης, και δεν έχουν βρεθεί 1,5 εκατομμύριο για τα μηχανήματα. Δηλαδή, μιλάμε για τραγικά πράγματα. Ναι. Η κυρία Χατζίδου μου είπε πριν το ζωντανό, πριν τη ζωντανή μας σύνδεση, κάτι το οποίο έχει διασφαλίσει από ό,τι μας είπε ο Υπουργός Υγείας με το Ταμείο Ανάκαμψης. Πείτε μου λίγο, εξηγήστε μου, γιατί μιλάμε για 1,5 εκατομμύριο φτάσεων. Είδαμε πριν 15 μέρες τον κύριο Άδων Γεωργιάδη. Μας δέχτηκε αμέσως, κατάλαβε το πρόβλημα, έδωσε εντολή άμεσα να μπει στο Ταμείο Ανάκαμψης και μας είπε ότι κινητοποιήθηκε, ότι το χρονοδιάγραμμα θα είναι μέχρι τέλος του χρόνου θα το έχουμε. Μέχρι τέλος του χρόνου, πού θα πηγαίνουν οι καρκινοπαθείς γυναίκες? Θα καλυφτούν από ό,τι κάναμε συνεννόηση με τον Υπεάρχη, με τον Άγιο Σάβα. Και μέχρι τέλος του χρόνου θα έχει βρεθεί αυτό το 1,5 εκατομμύριο για να... Ναι, θα έχουν βρεθεί τα χρήματα και για τα δύο μηχανήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, στο οποίο μας ενέταξαν οι δύο υπουργοί. Και ο Χρυσοχοίδης μας έβαλε στο πρώτο στάδιο και ο κύριος Άδωνης μας υποσχέθηκε τουλάχιστον ότι μας βάζει στο τελικό. Πάντως η μονάδα δεν δουλεύει, η μονάδα θα παραμείνει κλειστή. Θα δουλέψουν στα άλλα τμήματα, τα οποία ούτως ή άλλως χρειάζονται προσωπικό για, το οποίο ζητούσαν. Για να κλείσουμε, το Ειρήνη, πόσος κόσμος εξυπηρετείτε, πόσες γυναίκες εξυπηρετούνται? Ναι. Γιατί έπρεπε να τρέχει το σωματείο, γιατί έπρεπε να τρέχει στα Υπουργεία και γιατί έπρεπε να φτάσουμε εμείς στο θέμα στον Υπουργό και όχι οι διοικητές των νοσοκομείων έγκαιρα. Για να κλείσουμε, σωστό, και έχετε δίκιο σε αυτό, πόσος κόσμος εξυπηρετείτε από εδώ, από αυτή τη μονάδα, πόσες καρκινοπαθείς γυναίκες ετησίως? Τουλάχιστον 100. 100 γυναίκες. Ναι. Οι οποίες θα πρέπει να πάνε στον Άγιο Σάβα, επιπλέον ταλαιπωρία. Δεν είναι ταλαιπωρία το να πας από το Αλεξάνδρα στον Άγιο Σάβα, απλά ήδη και ο Άγιος Σάβας έχει αρρώστους. Ναι. Λοιπόν. Προφανώς
θα πρέπει να γίνει κάτι. Την ευχαριστούμε την κυρία Διευθύντρια, την κυρία Χατζίδου. Και σένα, Ειρήνη, ευχαριστούμε πολύ.